sei mais. Ρόκ και ακρίβεια. Άλλο ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Περιμένουμε και από τους δύο παίχτες να δούμε πράγματα. Ξεκινάει ο Ρόμ λοιπόν. Down throw σε up air. Και περιμένει πολύ ωραίο και το fair. Ήδη με 70 damage. Το up tilt δεν θα βρει στόχο για καλή τύχη του Ακύρα. Η πλατφόρμα θα του χαλάσει λίγο τα σχέδια. Παραλίγο. Δεν ξέρω γιατί έχει βάλει τόσο πολύ το... Πιστεύει το up tilt το Ρόμ. Νομίζω ήταν καλό trade γιατί ήταν αρκετά μεγάλη διαφορά τους. Και τώρα δεν το έχει σαν option. Βασικά το έχει σαν option να κλείσει το παιχνίδι, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Νάτο! Και το απίστευτο. Τελικά ήταν υπέρ του. Και ένα 0 λοιπόν ο Akira GR. Ένα upset γεννιέται. Πήγανε λοιπόν κατευθείαν. Το Witch Time, αχ, ξεφεύγει. Δυστυχώς μπορείς να κάνει πολλά πράγματα εκεί, τα οποία... αυτό... Και έτσι λοιπόν, ένα stock έφυγε. Για να δούμε, μπορεί να γυρίσει τώρα κύριε κάπως το παιχνίδι. Τα ποσοστά είναι σχετικά ψηλά για το ρομ. Πάρα πολύ ψηλά. Η αλήθεια είναι πως δεν φέρει και τόσο να προσπαθήσει. Να το S-Mas. Πολύ ωραίο πίπο το S-Mas, θα κλείσει λοιπόν το stock. Μικρό ποσοστό που τις χωρίζει. Ωραίο το side B. Φέρε ένα σε side pick ξανά. Πάνω στο shield. Λάθος από την άλλη μεριά, κοίτα και ο Ρομ. Δεν μπορείς να κάνει πάνης. Το παιχνίδι κάπως θα είσαι σχετικά με τα ποσοστά. Για να δούμε. Φέρε ένα σε δύο φορές side pick ξανά. Όχι! Δεν... Έπρεπε να κάνει κάτι άλλο εκτός από το να μην κάνει τίποτα εκεί. Και τελικά άλλο ένα πάνης φέρει τα παιχνίδια στα ίσα του. Πολύ γρήγορο παιχνίδι και αυτό. Πολύ γρήγορα τα φέρνει στα ίσα ο Ρομ. Θέλει να σταματήσει το όνειρο του Akira GR για απόκριση, για πρόκριση. Για να δούμε. Σκέφτεται τώρα, νομίζω Λάιλα ήταν το μπαν του Ρομ ως συνήθως. Φύγαμε για Dreamland 64. Για να δούμε τώρα. Ξεκινάει με πίεση στο shield με τα Nair. Από άντιση κατευθείαν. Πολύ υπομονή, δεν του βγαίνει τόσο σε καλό. Για να δούμε τώρα όμως στην άκρη πώς θα αντιμετωπίσει την πίεση. Καταφέρει να επιστρέψει. Πολύ ωραίο διάβασμα εκεί με το Witch Time, είναι λίγο ψηλά, το πετυχαίνει το late hitbox. Άλλο ένα smash, τιμωρείται. Μ' αρέσει η επιλογή, safe επιστροφή. Γιατί θα μπορούσε να πάει από πίσω του και να κάνει άψομα, νομίζω. Προλάβαινε, έχει 3 δευτερόλεπτα. Αλλά πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις. Τουλάχιστον να κάνει backer, πιστεύω θα είναι πιο πολύ knockback. Για να δούμε τώρα πώς θα επιστρέψει. Πολύ ωραίο το πολύ απλό αυτό Edgard. Βοηθάει να μην σε πιάσει, οπότε κατευθείαν το stop υπέρ του Akira GR. Το όμως τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί όλες οι κινήσεις του Gandalf έχουν γίνει fresh και σκοτώνουν. Ευτυχώς ήταν από την άλλη μεριά. Ωραίο! Όχι το backthrow, δεν ξέρω αν θα κάνει την επιλογή, ίσως κάποιο άλλο throw. Απάντησε αμέσως με το back air. Πολύ ωραίο string εκεί πέρα, 70 damage και συνεχίζει.
Δεν θέλει overextend τώρα γιατί. Όλα είναι ανοιχτά. Ου, ευτυχώς έκανε fade away. Λίγο πρέπει να το κάνει πιο νωρίς. Ήταν λίγο μεγάλο ρίσκο βέβαια αυτό. Ωραίο. Για να δούμε τώρα Edgeguard. Ψηλό recovery. Το πιάνει όμως. Και το F μας. Δεν αρκεί. Είναι από την άλλη μεριά του stage. Θα ζήσει. Πάλι ψηλό recovery. Το έχει μάθει λίγο καλύτερα τώρα το Punish Game του Akira. Όλα ανοιχτά. Πολύ ωραίο safe. Περιμένει. Η αλήθεια είναι ότι περιμένει πάντα τα landing από ό,τι έχω δει τώρα ο Ρομ. Δεν κάνει τίποτα. Ούτε ένα λάθος δεν θέλει να κάνει γιατί με το παραμικρό μπορεί να χάσει. Απέαρ μακριά. Ευτυχώς για τον Ακύρια. Καταφέρει να επιστρέψει. Καμία πίεση. Τον αφήνει. Γιατί έκανε το έσπασμα εκεί. Ήταν πολύ ρίσκο. Ήταν από πάνω του και τελικά θα τιμωρηθεί. 2-1 λοιπόν για τον Ρομ. Εκεί που μπορούσε να το κάνει. Το game υπέρ του το έχασε τελικά ο Ακύρα. Για να δούμε, θα πάει στο ίδιο stage ή σε άλλο. Το ίδιο stage είναι Band Lilat για τον Rom. Τώρα δεν έχει άλλες ευκαιρίες, όλα ή τίποτα είναι πλέον. Κάθε stock μετράει πάρα πολύ. Οκ, ξεκίνημα, αλλά ο Ρομ απλά περίμενε μια ευκαιρία για να κάνει τα δικά του. Ωραία, ωραίο spacing, αποφεύγει, λίγη πίεση, but within βοηθάει. Για να δούμε, θα μπορέσει να συνεχίσει κάπως. Δεν έχει άλμα, ωραίο το grab, trade και μακριά πολύ. Για να δούμε, θα του δώσει power up το taunt ή θα γίνει taunt του body, get body του. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, αλλά δεν έγινε τίποτα τελικά εκεί. Πολύ καλό fair σε πίσω και side B, αλλά το down tilt πήγε να πάρει το knockout. Ωραίο, side B. Α, μπορείς να κάνει κάτι και το up air. Άμεση απάντηση εκεί πέρα από τον Rom. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. 46 damage και τώρα είναι ανοιχτά. Πρέπει να προσέχει λίγο. Το τελευταίο στόχο ίσως του Akira GR σε αυτό το τουρνουά, τους τελικούς, season 4. Σίγουρα μπορεί να κάνει κάτι. Λίγο πιο safe πρέπει να παίξει. Όχι έτσι όμως. Το jump πάνω από τον Gandalf δεν είναι ποτέ safe. Ωραία πίεση, για να δούμε τώρα. Σωστή πίεση εκεί, άμπι. Όχι, προς τα μέσα, δυστυχώς και το fair. Ναι, είναι αρκετό και τον στέλνει αριστερά λοιπόν και 3-1. Losers Amis, έχουμε την πρόκριση του Rom στα Losers Finals και την τέταρτη θέση για τον Akira GR που είναι πολύ ωραίο play.